Πέντε σημεία που αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για κρατικές ενισχύσεις εντοπίζει στο νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίηση της ΙΤΑ ο έφορος κρατικών ενισχύσεων Θεοφάνης Εωφάνους. Όπως ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, τα ζητήματα που ενδεχομένως να επηρεάζουν τους ανταγωνιστές αφορούν στη δωρεά παραχώρηση μετοχών προς τους υπαλλήλους του οργανισμού, τη μεταφορά εργαζομένων από τη ΣΥΤΑ στο δημόσιο, την εγγύηση του Ταμείου Προνοίας από το κράτος, το σχέδιο εθελούσιας εξόδου και την επέκταση της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων. Και σημείωσε ότι η υπηρεσία του είναι σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαφοροποίηση των συγκεκριμένων προνοιών. Στη συνεδρία συμπαρέστη και ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων. Κάτι που δεν άφησε ικανοποιημένους τους βουλευτές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν αρνητικά στην αποκρατικοποίηση της ΙΤΑ, με τον προεδρεύοντα της Επιτροπής Άγγελο Βότση να επαναλαμβάνει τη θέση του Δίκο. Δεν έχουμε ακούσει κάτι καινούργιο το οποίο να μας επιτρέπει να αλλάξουμε ή να διαφοροποιήσουμε την άποψή μας και τη θέση μας που είναι εναντίον των συγκεκριμένων νομοθετημάτων. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου μίλησε για ξεπούλημα, ενώ ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαίδης ζήτησε να μπει το νομοσχέδιο σε άλλη βάση. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν έχει ανάγκη για μνημονιακούς λόγους σήμερα τα χρήματα, εντούτοις προχωρεί και επιμένει στο ξεπούλημα αυτού του οργανισμού. Θα πρέπει να συζητηθεί κατά πόσον η αποκρατικοποίηση ή η διαφοροποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΣΥΤΑ εξυπηρετεί το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον. Ζητούμε να διαχωριστούν τα περιουσιακά στοιχεία, τα υποθαλάσσια καλώδια που είναι τεράστιας αξίας και οι δορυφορικές συνδέσεις. Νωρίτερα, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο της ΚΥΠ για τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν από την αποκρατικοποίηση του οργανισμού.